σπάνε πράγματα. Δυστυχώς. Ακούω τους συναδέλφους να μας λένε ότι μας πάνε τα αυτοκίνητά μας στο πάρκινγκ του συγκροτήματος Δίας. Φαίνεται να έχουμε φωτιά στην πύλη του συγκροτήματος. Ο δημοσιογράφος Νέστορας Βασιλείου ενημερώνεται από το κοντρόλ για την κατάσταση που επικρατεί στις εγκαταστάσεις του εκδοτικού συγκροτήματος Δίας την ώρα που βρίσκεται στον αέρα. Απευθύνει έκκληση στην αστυνομία για βοήθεια. Έχει μπει κόσμος. Αν μας ακούει η αστυνομία, ας κάνει κάτι. Διαδηλωτές συγκεντρωμένοι έξω από το Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας κατά των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία έφτασαν τελικά έξω από το Κυπριακό κανάλι Σίγμα. Έσπρωξαν τις ασφαλισμένες πόρτες και κατάφεραν να μπουν μέσα. Η κυρία Ευδοκία που βλέπετε εδώ δίπλα μου, που δουλεύει εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, βρισκόταν στο πάτωμα, κοκαλωμένη, μέσα στα γυαλιά, μέσα στα αίματα, και τρεις από αυτούς τους κυρίους, τους άναδρους, τους ανεγκέφαλους, τους αλήτες, από πάνω της, στο ένα μέτρο, να σπάνε γυαλιά. Οι κουκουλοφόροι έσπαζαν τα πάντα, νομίζαμε ότι θα μείνουν στον κάτω όροφο, ωστόσο προσπαθούσαν να ρίχνουν στα παράθυρα, σε όποιο παράθυρο έβλεπαν ανοιχτό φως, έριχναν κροτίδες, πέτρες, προσπαθούσαμε να κρυφτούμε, τρέχαμε μέσα στους διαδρόμους. Μερικοί διαδηλωτές εισέβαλαν και στο κτίριο, προκαλώντας ζημιές. Πέτρες, στούβλα, κουκούλες και κροτίδες μετατρέπουν απευθείας στις εγκαταστάσεις του καναλιού σε πεδίο μάχης. Όλα αυτά όσο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του καναλιού ήταν σε εξέλιξη. Το κράτος δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται από κανέναν, ειδικά από άτομα τα οποία απεκαλούμενα παράλογες θεωρίες συνωμοσίας προσπαθούν να οδηγήσουν τη χώρα στο μεσαίωνα. Το συντεταγμένο κράτος θα απαντήσει αυστηρά σε όσους αγνοούν τους νόμους. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 12 αστυνομικοί, 7 εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις, ενώ η αξιολόγηση του υλικού για την ταυτοποίηση περισσότερων προσώπων συνεχίζεται.